Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Η μαθήτριά μας, Σούζη, μας ζήτησε να εξηγήσουμε την χρήση των λέξεων γιατί, επειδή, διότι και αφού και έτσι θα δώσουμε παραδείγματά τους σε προτάσεις. Καταρχάς, οι λέξεις αυτές είναι αιτιολογικοί σύνδεσμοι και χρησιμοποιούνται είτε στην αρχή της πρότασης, είτε στη μέση για να αιτιολογήσουμε ή να δικαιολογήσουμε κάτι. Είναι πολύ συνηθισμένοι σύνδεσμοι και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα να μην τους χρησιμοποιήσει στην καθημερινή ζωή. Και οι τέσσερις σύνδεσμοι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία και δεν παίζει ρόλο ποιον θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε στην πρότασή μας. Κάποια παραδείγματα αυτών των συνδέσμων είναι: η Μαρίνα δεν θα έρθει μαζί μας γιατί είναι άρρωστη. Φαίνεται δηλαδή ο λόγος που δεν θα έρθει η Μαρίνα. Ο Κώστας δεν ήθελε να φάει επειδή δεν του άρεσε το φαγητό. Και πάλι εδώ φαίνεται ο λόγος που ο Κώστας δεν ήθελε να φάει. Τον παρακάλεσα να μην κάνει φασαρία διότι κοιμούνταν τα παιδιά. Δεν του τηλεφώνησα αφού ήταν πολύ αργά. Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ο λόγος για τον οποίο κάνουμε ή δεν κάνουμε κάτι. Αιτιολογούμε με άλλα λόγια τις πράξεις ή τα λόγια μας. Ο σύνδεσμος γιατί είναι ο μοναδικός σύνδεσμος με τον οποίο μπορούμε να διατυπώσουμε μία ερώτηση και να δώσουμε την απάντηση και με τους τέσσερις συνδέσμους. Για παράδειγμα, γιατί δεν μαγείρεψε σήμερα? Γιατί δεν είχα χρόνο. Επειδή δεν είχα χρόνο, διότι δεν είχα χρόνο, αφού δεν είχα χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι μόνο με το σύνδεσμο γιατί μπορούμε να κάνουμε ερώτηση, αλλά να δώσουμε απάντηση με όλους τους άλλους συνδέσμους. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσαμε τη μαθήτριά μας, Σούζη, στο πώς να χρησιμοποιεί σωστά αυτούς τους συνδέσμους τώρα πια, αλλά και όλους εσάς. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!